Βλέποντας ένα φυσιολογικό γόνατο και κοιτώντας μέσα, μπορούμε να δούμε ότι τα άκρα του μυριαίου οστού και της κνήμης καλύπτονται από μία λεία ουσία. Με το ίδιο υλικό καλύπτεται και η επιφάνεια της επιγονατίτας. Αυτή η ουσία ονομάζεται αρθρικός χόνδρος και θα το παρομοιάζαμε με ένα λίο και μαλακό λούστρο. Όταν ο λίος αρθρικός χόνδρος φθείρεται, το οστό από κάτω του απογυμνώνεται σταδιακά και εκτίθεται. Το αποτέλεσμα είναι ότι το ένα οστό να τρίβεται με το άλλο και να νιώθουμε ένα αίσθημα πόνου και κρυγμού. Η διαδικασία κατά την οποία ο χόνδρος φθείρεται ονομάζεται οστεοαρθρίτιδα. Τώρα, η οστεοαρθρίτιδα είναι από μόνη της ένα πολύ ενδιαφέρον και σύνθετο θέμα και αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στην ιστοσελίδα μου που το εξηγώ λεπτομερώς. Όταν αξιολογούμε μια φυσιολογική ακτινογραφία γόνατος, βλέπουμε ότι ανάμεσα στα οστά υπάρχει ένα κενό διάστημα. Αυτό το κενό δεν είναι ακριβώς κενό, αλλά αντιστοιχεί στο χόνδρο, ο οποίος δεν φαίνεται στην ακτινογραφία. Αν δούμε μια ακτινογραφία ενός γονάτου που έχει αρθρίτιδα, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι από τη μία πλευρά της άρθρωσης δεν υπάρχει αυτό το κενό ανάμεσα στα δύο οστά. Αυτό συμβαίνει ακριβώς επειδή ο χόνδρος έχει φθαρεί ανάμεσα στα δύο οστά, τα οποία και τρίβονται μεταξύ τους. Επίσης, μπορείτε να παρατηρήσετε ότι το οστό της κνήμης έχει κλείσει προς τη μία πλευρά περισσότερο από το συνηθισμένο. Η άρθρωση του γόνατος σιγά σιγά καταραίει και βυθίζεται στη μία πλευρά και το πόδι πλέον δεν είναι ίσιο. Γι' αυτό το λόγο, εσείς ή η οικογένειά σας μπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι το σχήμα των γονάτων σας μπορεί να έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου ή ότι περπατάτε διαφορετικά. Επειδή ο άξονας του ποδιού έχει αλλάξει, αυτό με τη σειρά του επιβαρύνει τη μέση σας, το ισχύο σας και τον αστράγαλό σας. Πολλοί ασθενείς μπερδεύονται όταν ακούνε τον όρο «ολική αρθροπλαστική γόνατος». Στην πραγματικότητα, δεν αντικαθιστούμε όλο το γόνατό σας, αλλά μόνο τις φθαρμένες επιφάνειες όπως βλέπουμε εδώ. Οι μύες, οι κυρίοι σύνδεσμοι, καθώς και οι τένοντες γύρω από την άρθρωση του γόνατος, διατηρούνται ακέραιοι. Όχι μόνο δεν τους αντικαθιστούμε, αλλά τους χρειαζόμαστε ακέραιους ώστε να συνεχίσουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους μετά την επέμβαση. Το μόνο δηλαδή που κάνουμε με την επέμβαση αυτή είναι να δημιουργούμε μια καινούρια επιφάνεια για την άρθρωση. Όπως όταν φτύρονται τα ελαστικά σε ένα αυτοκίνητο. Δεν αντικαθιστούμε ολόκληρο το αυτοκίνητο, απλά αντικαθιστούμε το φθαρμένο ελαστικό. Βάζουμε δηλαδή ένα καινούριο πέλμα στην άρθρωση του γόνατος, να το πούμε έτσι, και δεν αντικαθιστούμε ολόκληρο τον τροχό. Η επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος έχει πραγματικά δύο κύριους στόχους. Πρώτον, να εξαλείψει τον πόνο, επιτρέποντας πλέον στην άρθρωση να κινείται ομαλά, και δεύτερον, να ευθυγραμμίσει την άρθρωση του γόνατος και κατ' επέκταση όλο το άκρο.